ξέρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Αγίου Νικολάου που απόψε έχουμε την δεύτερη αγωνιστική για την Summer Master League και τους Ανούσιους να αντιμετωπίζουν τους Pick Paper. Οι Ανούσιοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη τις καλοκαιρινές υποχρεώσεις τους με νίκη μάλιστα, καθώς στην πρεμιέρα επικράτησαν τον Golden State Warriors με 51-85, ενώ από την άλλη αυτό είναι το πρώτο μάτς που δίνουν οι Pink Paper στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο και τις πεντάδες. Χαρατζής, Ρόκας, Προσελέτης, Τσακαράκη και Σίκας ξεκινούν για τους Ροζ. Ενώ από την άλλη για τους Pink Paper οι οποίοι είναι με τα μπλε σήμερα έχουμε Αζάρ, Καμπόσο, Κοντομίχο, Πουτσάκο και Σακή. Καμπόσο πήρε το τρίποντο, δεν ευστόχησε. Είναι η πάσα η οποία δεν θα περάσει από τον Καμπόσο και έτσι και πάλι η Pink Paper είναι στην επίθεση με τον Μποτσάκο. Πάει από τα δεξιά ο Σακής, ανάποδο lay up, όχι καλό. Βάζει τώρα η Ροζ, ένα τρίποντο του Ρόκα εύστοχο. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι της βραδιάς. Λοιπόν, το πρώτο έστωχο σουτ για χειρός Ρόκα. Ο Σάκος με τα αριστερό χέρι θα απαντήσει για δύο όμως. 3-2, πρώτη πόντι και για τους Pink Paper. Ρόκας κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει ο Τσαγκαράκης, έφτασε μέχρι το καλάθι για το 5-2. Σακής φτιάχνει την επίθεση για τους Pink Paper. Καμπόσος του αφήνουν χώρο, δεν τους τιμωρεί όμως. Ο Σελέτης Φίκας Ρόκας άφησε στον Τσακαράκη, ο οποίος κέρδισε το φάουλ. Τον Αζάρ. Όχι, δεν έχουμε φάουλ τελικά. Απλώς σταμάτησε η επίθεση για να δούμε αν είναι καλά ο παίκτης των γηπέδου πόλ. Ο Προσελέτης θα βρει ακόμα ένα τρίποντο για τους Ροζ. Το 8-2 πλέον το σκορ. Ακόμα ένα καλάθι έρχεται από την περιφέρεια για τους Ανούσιους, οι οποίοι βρίσκονται στο σύν 6 πλέον. Κοντομίχος επανέφερε, αυτό στον Σακή. Αυτός πάλι να κυλήσει. Καμπόσος στα δεξιά με τον Προσελέτη πάνω του. Αζάρ δεν θα διστάσει να το πάρει από αρκετά μακριά κιόλας. Δεν το έκανε το χατήρι όμως η μπάλα. Φίκας πάει μόνος στη φάση και πολύ καλά κάνει, θα τελειώσει με επιτυχία για το 12 δυναμικό ξεκίνημα για τους Ανούσιους, οι οποίοι παίρνουν ένα προβάδισμα 8 ποντών. Κάμπος πήρε από τον Ποτσάκο, αλλάζει κατεύθυνση ο Σακής, θα περάσει εξαιρετικά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 14. Ασαλειώσει και προσπάθειά του. Το Κοντομίχος τώρα φεύγει στην άλλη πλευρά. Προλαβαίνει την μπάλα, βρίσκει και συμπαίκτη. Σακής προσπαθεί να αποφύγει τον Φίκα του και είσαι καλά εκείνο στον δρόμο. Καμπόσος για τρεις. Αστοχός. Δεν έχει ξεκινήσει καλά από την περιφέρεια ο Καμπόσος. Αυτό είναι το δεύτερο αστοχό δικό του. Και έτσι παραμένει και το 14. 5 και 35 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Σελέντης, τον Καρατζή. Στην πάσα για τον Τσαγκαράκη, αυτός άφησε στο πλάι, θα πάρει ξανά. Προσπαθεί να πήξει με πλάτη, μπαλά έξω στον Φίκα. Ένα τρίποντο από εκείνον, όχι καλό, Καρατζής είναι εκεί για το εκπαιδευτικό rebound. Πήδηξε σε λάθος χρόνο ο Κοντομίχος και κάνει το φάουλ στον αντιπαλό του και έχουμε βολές για τον Καρατζή. Και έπειτα από το πρώτο ομαδικό φάουλ των Pink Paper. Yeah.
αυτό στην πρώτη. Στους 2 για το 12-4, στο σύν 8 οι Ανούσοι, οι οποίοι δείχνουν να πατούν καλύτερα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Σαφώσος, πάση στον Μποτσάκο, πίστηκε και ένωσε, θα πάρει το σουτ. Σαφώσος όμως δεν θα διστάσει, ούτε τώρα όμως θα βρει τον στόχο. Ρίκας. Πάσα για τον Καρατζή, από κοντά θα το χάσει εκείνος, βάζει στο καμπό ο Αζάρ και αυτός τον καμπόσο. Θα να βγάλει γρήγορα μπροστά τώρα του Swing Paper. Σακής έχει κερδίσει το φάουλ, το οποίο το έχει κάνει ο Τσακαράκης. Έχουμε αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Ζιζόπουλος περνάει στο μάτς για του Swing Paper στην θέση του καμπόσο, ενώ από την άλλη έχουμε τον Λιόρι τώρα στο παρκέ. Στην θέση του Καρατζή πέρασε. Ο Τσάκος πατούσε γραμμή, είναι για δύο το σουτ. Έτσι έχω επίσης 12-6. Ρόκας. Σανταράκης έχει όρθει το βλέμμα του. Βλέπει απέναντι τον Λιόρι. Τρίποντο άστοχο, μαζέψει ο Κοντομίχος. Σακής. Σε μία ατομική προσπάθεια. Θα δείξω προς Ελέντης. Εκείζει ο ίδιος με την μπάλα στα χέρια. Δίκας αφήνει στον Τσακαράκη. Έχει βάλει στην πλάτη τον Κοντομίχο. Είδε την κίνηση του Λιόρι. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Ρους. Τσακαράκης με τον Αζάρ. Θα πρέπει να εκτελέσουν τώρα. Αυτό θα κάνει ο Λιόρις και θα προλάβει το ρολόι και θα πετύχει και το καλάθι για το 14-6. Η επίθεση των γηπεδούχων δείχνει να λειτουργεί καλύτερα μέχρι στιγμής. Βρίσκουν λύσεις ακόμα και όταν η επίθεση τους δείχνει να κολλάει κάπως. Και έτσι το σύν 8 παραμένει στην διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες. Κατοχή και πάλι για Pink Paper, καθώς ο Ρόκας όπως παραδέχεται και ο ίδιος έβγαλε εκτός την μπάλα. Ενώ τώρα ο Θεοδόρου θα περάσει το μάτς στην θέση του Αζάρ. Τσάκος ψάχνει βοήθεια. Απλώς στο χέρι του και κόψει την πάσα ο Λιόρις. Στα 6 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι. Σακής κάνει την περιστροφή. Στο Θεοδόρου έχει λήξει όμως ο χρόνος, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Και έτσι περνάει να εκμετάλλευσε αυτή η επίθεση. Χωρίς κάποιο καλάθι για το Swing Paper. Ρόκας είδε ότι έχει λίγο χώρο, πήρε το τρίποντο, πήγε και βγήκε η μπάλα. Μάζεψε ο Μποτσάκος. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Σακής κερδίζει το φάουλ. Το κάνει ο Προσελέντης. Είναι και το δεύτερο που κάνει η γηπεδούχη. Καρπούζης τώρα στο παρκέ. Αντικαθιστά τον Κοντομίχο. Ζόπουλος έκανε βήματα. Σελέντη, Ζιζόπουλος έχει πάει πάνω του. Δίκα στη γωνία. Τσακαράκης έχει βρεθεί κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Με το δεξί χέρι θα τελειώσει τη φάση για το πρώτο συν 10 της βραδιάς. Στο 6-16, 6 το σκορ. Ο Τσάκος. Ζιζόπουλος αφού στον Τσακή. Αλλά και πάλι έξω. Ζιζόπουλος ένα μακρινό τρίποντο, δεν θα το βάλει. Δύο παίχτες και τον Ανούσιο, ο Προσελέτης τελικά μάζεψε. Λιόρις άξιο και πάλι στον Προσελέτη. Έφτασε κοντά, εκτέλεσε κιόλας 18-6. Στο σύν 12 πλέον, η Ρόζ.
το οποίο όπως είπαμε και νωρίτερα έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το μάτς. Ενώ από την άλλη αστοχία συνεχίζεται για τους Pink Paper. Καρπούζης τώρα αυτή την φορά δεν μπόρεσε να εστοχίσει. Παρέμεινε το 18, 6,5 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Από κοντά ο Τσαγκαράκης θα τελειώσει τη φάση, θα κερδίσει και το φάουλ. Έπεσαν πάνω του σχεδόν τρεις παίχτες. Έχουμε και time out. Με το μαχαίρι στα δόντια έχουν μπει Ανούση στο 26 λεπτό σκορ και ο Τσαγκαράκης έχει μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει τώρα. Δεν θα ανεβάσει άλλο την διαφορά. Παραμένουν στο σύν 14. Η γηπεδούχη 1 και 18 πριν να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Καμπόσο στο ψάχνει το σουτ. Ακόμα όμως δεν έχει καταφέρει να το βρει. Περνάει ο Λιώρης. Τσαγκαράκης από κοντά και αυτό μέσα. Ακόμα μια φάση που τελειώνει ο ίδιος παίκτης με επιτυχία για το 22-6 πλέον. Χρυσόπουλος αυτοί στον Καμπόσο, νέο τρίποντο και πάλι όμως ίδια η κατάληξη όπως και νωρίτερα. Καμπόσος πρέπει να βρει και στο πρόσωπο τον αντίπαλό του. Το φαουλ έχει γίνει στον Ρόκα. Τώρα πέσχε σε εκείνος. Να δούμε αν θα έχουμε κάποια άλλη απόφαση από τους διαιτητές. Αντιαθλητικό τελικά το φάουλ. Και έτσι αποχωρούν γύρω από τον Ρόκα όλοι οι παίχτες για να μείνει μόνος του να εκτελέσει τις δύο βολές του. Έτσι όπως την πρώτη. 23-6. Έχει δικαίωμα για μία ακόμα. Θα την βάλει και αυτή για το 24-6. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Ανουσιούς. 35 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί η περίοδος. Θα χάσουν όμως οι Ροζ. Αρχής, ανεβάζει ταχύτητα. Υπάρχει φάουλ από τον Ρόκα. Είναι το τρίτο. Από τρία έχουν τώρα οι δύο ομάδες. Καρπούζης, αυτοί στον Σακή. Βρήκε χώρο αυτό στην περιφέρεια για να εκτελέσει. Μαλά στο σίδερο ξανά, 17 δευτερόλεπτα όλα για τους γηπεδούχους. Αργά αργά ο Ρόκας. Στα 8 τώρα το ρολόι. Τρίποντο του Λιώρη, άστοχο, 2 δευτερόλεπτα, ανάποδο lay-up. Δεν μπόρεσε ούτε ο Καρατζής και έτσι το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει με το σκορ του 24-6. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης. Τους Ανούσους να έχουν κυριαρχήσει στην πρώτη περίοδο. Θα προηγούνται τώρα με 24-6. Κοντάς Pink Paper, οι οποίοι ακόμα ψάχνονται. 6 πόντους έχουν καταφέρει να πετύχουν μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Ενώ θα γίνει και το λάθος τώρα από τους φιλοξενούμενους. Ο Θεσκορίδου Τσακαράκης δεν μπορούσε να τελειώσει καλά. Καρπούζης απέναντι στον Καμπόσο τώρα η μπάλα. Ακόμα μια καλή άμυνα από τους Ανούσιους. Νέος ευνηδιασμός, αλλάζει χέρι στον αέρα. Ο Φρίκας τρομερό καλά του. 26-6. Στο συν 20 στρογγυλά τώρα η διαφορά υπέρ των Ανούσιων. Σόπουλος. Ο Τσάκος θα το πάρει από εκεί και θα το βάλει κιόλας.
ανάσα για το Spin Paper. Το τρίποντο του Μποτζάκου. Προσπαθεί να τους ξεχνήσει λίγο. 26-9 πλέον. Καρατζής. Αλλά στην περιφέρεια ψάχνει συνέχεια ο Ρόκας, Πικάς. Από τα αριστερά υπάρχει φάουλ χαμηλά. Τον Μποτζάκο. Από τον Καμπόσο, με συγχωρείτε. Παραφέρει από το πλάι τώρα ο Ρόκας. Ανεβάζει ταχύτητα, παίρνει στον Τσαγκαράκη. Τα έκλεψε Θεοδόρου και βρήκε και τον Μποτζάκο, ο οποίος φεύγει στην άλλη πλευρά. Παίρνει τα βήματα και τελειώνει τη φάση. 26-11 ο Μποτζάκος προσπαθεί να δώσει όθηση τώρα στην ομάδα του. Ρίχνω την διαφορά στις 15. Ρόκας. Πάλι μπαλά στα χέρια του, ένα μακρινό τρίποντο. Χωρίς αποτέλεσμα μάζεψε ο Θεοδόρου το rebound και άφησε στον Καμπόσο. Αυτός με σειρά του τον Μποτζάκο, πάσα του οποίου δεν θα περάσει. Χρυσόπουλος τώρα σε ένα μαρκάρι στο σουτ. Πολύ κακό όμως, θα καταλήξει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου η μπαλά. Ρόκας ξανά, Καρατζής, κολλημένος πάνω το Καρπούζης, δεν μπορεί να βρει το καλάθι ο Καρατζής. Μποτζάκος τώρα φτιάχνει την επίθεση για το Spin Paper. Το έδαφος ο Ρόκας και έχουμε επιθετικό φάουλ. Διαφωνεί ο παίκτης των Pink Paper. Ενώ ο Αζάρ επέστρεψε στην θέση του Καμπόσου, όπως και ο Προσελέντης, ο οποίος πήρε την θέση του Φίκα. Ρόκας καστύπασε για τον Τσαγκαράκη. Ρόκας, 10 δευτερόλεπτα το ρολόι, έκοψε την πάσα ο Καρπούζης. Και έχουμε 9 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους γηπεδούχους. Σελέντη στα 7. Ρόκας για 3 μπροστά από τον Αζάρ. Μάζεψε το εξαιρετικό rebound και ανανέωσε ο Τσαγκαράκης. Νέα προσπάθεια από την περιφέρεια. Αρχίζει όμως και αυτή ξανά το εξαιρετικό rebound και πάλι από τον Τσαγκαράκη. Άρα πολύ στην συνέχεια το Σουτουλιώρη. Τσάκος πάει μόνος του, θα τα καταφέρνει το rebound για τους Ρόζ, 5-37, σκορς 26-11. Χρυσόπουλος πιέζει τον Προσελέντη, Ρόκας θα εκτελέσει, θα παίρνει το καλάθι. Καρπούζης. Τελευταία στιγμή το χέρι του Τσακαράκη στην μπαλαφτά στην Θεοδόρου. Ενώ ο Φίκας επιστρέφει και πάλι. Θεοδόρου. Τσακός. Τον Φίκα να έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του, θα το βάλει το καλάθι. 26-13. Μποτσάκος, ο οποίος έχει μπει καλά στην δεύτερη περίοδο, δεν είναι λύσεις για τους Pink Paper. Γιώρης, άσχογο το τρίποντο του. Ζητάει ξανά, νέα προσπάθεια από τον ίδιο και πάλι όμως θα το χάσει. Τρίτη όμως επίθεση συνεχόμενη για τους Ανούσιους. Τσαγκαράκης γυρίζει, μπορεί με την πρώτη, μπορεί με τη δεύτερη. 28-13. Μποτζάκος. Χρυσόπουλος, βρήκε τον Αζάρ. Κλείνει και δεύτερος παίκτης πάνω του. Και να
Αγχώνει την μπάλα ο Καρατζής. Έχουμε τζάμπολ και το βελάκι. Δείχνει Ανούσιους. Μισελέντης. Τελευταίο τετράλεπτο πριν το ημίχρονο. Γιώρης. Στη γωνία ο Φίκας. Καρατζής γυρίζει. Μπαλά έξω, από μακριά ο Φίκας. Περάσει πίσω από την μπάλα. Πίσω από το ταμπλό η μπάλα. Και έτσι δεν αλλάζει το 28-13. Αλλαγή. Και πάλι για τους Ανούσιους. Το μάτς επιστρέφει ο Ρόκας. Τσάκος, Λυσόπουλος. Πάλι Μποτσάκος. Έκλεισαν δύο, αφήσαν Θεοδόρου. Είναι για δύο το σούτου. Καθώς πάταγε γραμμή, δεν το έβαλε. Παρέμεινε το 28-13. Προσελέτης μια γρήγορη πάσα. Φίκας κερδίζει το φάουλο τον Θεοδόρου. Είναι το τρίτο. Ομαδικό αυτό για τους Pink Paper. Κάνε ένα φαουλ μέσα στη μέση από την πλευρά των Ροζ. Ροκάς, Χαζάρ κατάλαβε την πάσα. 2-1-2 τώρα στην άλλη πλευρά. Χαζάρ θα τελειώσει μόνο στη φάση για το 28-15. Φυσικάς. Ήψωσε ο Ροσελέτης. Καράκι στον Φίκα για τρεις αυτός μέσα. 31-15. Σε φεύγουν και πάλι. Συν 16 η Ροζ. Σακής για την κίνηση του Μποτσάκου. Και δίνει επιλογή για σκρίνο Αζάρ. Θα εκτελέσει αυτός. Αζάρ μαζεύει. Θα δεχτεί την τάπα όμως από τον Προσελέντη. Και έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Ο Ρόκας θα προλάβει την άμυνα. Θα σκοράρει κιόλας για το 33-15. Γρήγορος ο ρυθμός στο μάτς. Και γρήγορα, γρήγορα επίσης. Σε φέμουν και πάλι η Ροζ. Το σύν 18 πλέον η διαφορά. Και ο Δόρου στον Αζάρ. 2 και 10 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Ντομίσος παίζει με πλάτη. Είδε το κόψιμο του Αζάρ. Θα κλέψουν όμως η Ροζ. Και πάλι θα χτυπήσουν γρήγορα στον ευνηδιασμό. Φίκας αυτή τη φορά εκτελεστής. 35-15 το σκορ. Οι Ροζ έχουν πιάσει έναν υψηλό ρυθμό, τον οποίο δεν μπορούν να ακολουθήσουν με τη στιγμή στη Pink Paper. Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίζεται. Ποφίεση τώρα το σου του Σακή. 35-17. Γιώρης, Προσελέντης, θα και πάλι ο Γιώρης, παίρνει και εκτελεί αμέσως, αλλά στο σίδερο. Ο Τσάκος, Σακής, Θεοδόρου ψάχνει την πάσα, έχει βγει στην γωνία ο Σακής. Στην κορυφή τώρα ο Αζάρ, θα εκτελέσει, ο Ντομίχος παλεύει, βγαίνουν κερδισμένοι τελικά οι Pink Paper. Τσάκος τώρα ρεμίκα από στην κατάσταση. Στο δευτερόλεπτα στο ρολόι. Παίρνει τα βήματα, κλείνεται. Αυτή έξω στον Σακή για τρεις αυτός μέσα και αυτό. 35-20. 40 δευτερόλεπτα. Τρίποντο απάντηση από τους Ροζ. Ο Ρόκας αμέσως με το ίδιο νόμισμα. Θα απαντήσει στο τρίποντο του Σακή νωρίτερα. 38-20 πλέον, δυσκολεύεται εδώ να κρατήσει ο Ποτσάκος. Βρέθηκε στο παρκέ. Και έχουμε το φάουλ που έχει γίνει από τον Φίκα. Κοντομίχος. 12 δευτερόλεπτα για το Pink Paper. Σακής. Για τον Αζάρ, θα σηκωθεί αυτός από κοντά. 7 δευτερόλεπτα τώρα. Ρόκας,
Σακαράκης του δίνει ξανά στα δύο, προλαβαίνει το ρολόι, δεν το βάζει. Φινάλε λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου, δεν μετράει το καλάθι του Τσακαράκη. Και το σκορ του 38-20. Επιστροφή και πάλι εδώ στο πίσω του Αγίου Νικολάου, όπου ξεκινάει μόλις και η τρίτη περίοδος. Άφησαμε πίσω μας το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 38-20. Θα αλλάξει τώρα από το τρίποδο του Σακή, γρήγορα θα μειώσει σε 38-23. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο οι Ροζ κυριάρχησαν απόλυτα. Νωρίς έφτιαξαν μια διψήφια απόσταση, η οποία έφτασε ακόμα και το συν 18. Και μέχρι τώρα διατηρούν μια απόσταση ασφαλείας στο παιχνίδι, τώρα θα γίνει το λάθος. Σακής. Έκλεισε η άμυνα των Ροζ, έκλεψαν. Πάει μέχρι το τέλος ο Φυκάς. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 40-23. Γενικά, οπότε έχουν βρει την ευκαιρία. Οι Ανούσοι έχουν σκεφτεί στο ανοιχτό γήπεδο. Επιθετικό φαουλ τώρα στο σκριν του Κοντομίχου έχει δοθεί πάνω στον Φυκά. Έτσι μπαλά περνάει στα χέρια των γηπεδούχων. Σελέδη θα επαναφέρει. Ρόκας. Ραντζής αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 42-23. Σακής. Πάσα χέρι με χέρι. Ο Τσάκος έλεγε ξεφύγει από τον Φυκά. Απόσταση από τον Σακή. Απόσταση και πάλι. Θα σταθεί για δύο μέσα. 42-25. Ο Καμπόσης, ο οποίος νωρίτερα πήρε προσπάθειες από την περιφέρεια, δεν κατάφερε να βρει το τρίποδο. Τώρα επιλέγει ένα στόχο από μέση απόσταση, το οποίο έχει αποτέλεσμα. Έχει ακουμπήσει ο Θεοδόρου, νομίζω. Γι' αυτό και κατοχή είναι και πάλι για τους Ροζ. Καρατζής από μέσα απόσταση, μάζεψε ο Καμπός στο rebound. Θα πας στα ίσα στον Μποτσάκο, έπεσε από πίσω του ο Προσελέτης και έχουμε φάουλ για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη. Θα ετοιμάζεται για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή. Για το 42-26. Το Σελέντης. Βρήκε κάποια διαθέσιμη πάσα, αποφάσισε να το πάρει από αρκετά μακριά. Ρόκας, αυτή εξαιρετικά στον Τσακαράκη, έτοιμο καλάθι του δώσει σχεδόν. 44-26 πλέον, και στην 18 και πάλι. Η γηπεδούχη, ενώ έχουμε και μια παρατήρηση στον πάγκο των Pink Paper. Ακής τον Καμπόσο, σηκώνεται αυτός για τρεις, έστοχος. Το έψαχνε το σύνορα, το βρήκε τώρα ο Καμπόσος. 44-29 πλέον. Ρόκας. Δεν στέκεται τυχερός. Σακής τον Θεοδόρου, Μποτσάκος. 3-1-2-2. Πλεονέξιμα θα το εκμεταλλευτούν οι Pink Paper για να φτάσουν στο καλάθι να κερδίσει. Θα κερδίσει και το φαουλ ο Σακής για το 44
31. Ρίχνει την διαφορά στους 13 τώρα. Και μπορεί να πάνε ακόμα και στο μείον 12. Θα την βάλει. 44-32 πλέον. Καρατζής κάνει βήματα. Κάνει την μπάλα στο παρκέ. Σακής, τώρα θα ξεκινήσει ο χρόνος. Καμπόσος. 7-2 πάνω του Θεοδόρου, έχει και χώρο και χρόνο για να σημαδέψει, θα το κάνει με επιτυχία. 44-34 η διαφορά, πέφτει στο γύλα στους 10 πλέον. Μειώνει την απόσταση η Pink Paper, οι οποίοι δείχνουν να είναι πιο συγκεντρωμένοι και πιο ουσιαστικοί στις εκτελέσεις τους αλλά και στις αποφάσεις τους, ενώ θα γίνει ακόμα ένα κλέψιμο. Πρόλαβε την μπάλα, έσωσε ο Σακής, αλλά λίγο να βγάλει και assist, τώρα όμως έχει πάρει σε εκτός. Χάθηκε έτσι αυτή η ευκαιρία για να εκμεταλλευτούν την επίθεσή τους, έχοντας και παίξει παραπάνω η Pink Paper. Παρέμεινε το 44-34. Καρατζής, γλιτώνει το λάθος η Ροζ. Πάει προς τα μέσα, θα μπει και η μπάλα στο καλάθι. 46-34. Στημένος ήδη στην γραμμή ο έμπειρος παίκτης των Ανούσιων, έτοιμος για την συμπληρωματική βολή. Θα την βάλει. 47-34. Αζάρ πήρε την θέση του Κοντομίχου. Σακής. Ωραία τρίπλα στον Αζάρ. Καμπόσος προσποιήθηκε, πέρασε, εκτέλεσε για δύο. Σακής μαζεύει, φτάνει κοντά και θα σκοράρει. 47-36. Σακής, ένας από τους πιο δραστηριούς παίκτες απόψε για το Big Paper. Σίκας το χάσε, δεύτερη ευκαιρία όμως με Τσαγκαράκη, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Θα βολευτεί με το ζευγάρι βολών του. Αυτό είναι και το τρίτο φαουλ που κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Δύο από την άλλη έχουμε μέχρι στιγμή στη ροζ. Έξω πρώτη βολή, παραμένει το 47-36. Πάει στην δεύτερη. 48-36. Καμπόσος. Σακής σηκώνεται, έχει βρει το χέρι του Καρατζής. Έχουμε φάουλ και σειρά των φιλοξενούμενων να πάνε στην γραμμή και του Σακής συγκεκριμένα. Στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, ο Αζάρ είναι εκεί και μαζεύει το rebound, αλλά θα χάσει και την προσπάθεια για δύο πόντους. Ο Σακής δεν αλλάζει ούτε έτσι. 48-36. Ο Σελέντης. Βάλε αυτά στον Σίκα. Κυρίες για πόδι, δεν υπάρχει κάτι το αντικανονικό, σύμφωνα με το τέσιο. Ο Ποτσάκος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του για ένα γρήγορο καλάθι και πάλι διαφορά στους 10-48-38. Δίκα
τον Ρίγκε στην κίνηση ο Ρόκας. Και έχουμε φάουλ πάνω στον Θήκα. Τέταρτο ομαδικό για τους Pink Paper. Έδωσαν έτσι το τελευταίο ομαδικό που είχαν να δώσουν στην τρίτη περίοδο. 3-4 τώρα τα ομαδικά, ενώ ο Λιώρης πάτησε και πάλι παρκέ, πήρε την θέση του Καρατζή. Έξω η πρώτη βολή του. Βάζει την δεύτερη για το 49-38. Οργανώνει ο Ποτζάκος. Πάει κοντά του τον Αζάρ, πάει αντίθετα από το σκριν. Πέρασε και βρήκε και την πάσα στη γωνία για τον Σαχή. Αζάρ εκτελεί για 3 σε φτωχή. 49-41. Η διαφορά μετά από αρκετή ώρα σε μονοψήφιο και πάλι. Το μείον 8 πλέον η Pink Paper θέλει να την ανεβάσει ξανά και θα το καταφέρει ο Ρόκας. 52-41. 3:45 ακόμα στην περίοδο. Ο Τσάκος στον Ατζάρ, νέο σουτ, αυτή τη φορά όμως είναι αρκετά κακό. Τρέχει ο Φίκας. Λιώρης στον Ρόκα. Και πάρει Λιώρης, θα το πάρει ακόμα σου κι άλλο τρίποντο. 55-41. Δύο απανωτή πυροβολισμοί από τους Ρόζ. Και η διαφορά ανεβαίνει και πάλι γρήγορα στο σύν 14. Εκεί που είχαν αρχίσει και πλησίαζαν το Pink Paper. Σηματάκι πίσω από τον Σακή, μέσα! Απανωτά τρίποτα και από τις δύο πλευρές. Έχουν αρχίσει και ζεσταίνονται σιγά σιγά οι εκπελεστές. 55-44 πλέον. Ρόκα στον Φίκα. Θα πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Μαζεύουν και πάλι όμως οι Ανούσοι. Ρόκας και αυτό μέσα. Τι γίνεται. 58-44. Το πέμπτο συνεχόμενο τρίποντο. Δεν θα έρθει το έκτο. Ο Θελέτης θα πάρει το φάουλο από τον Θεοδόρου. 2:28 ακόμα για να ολοκληρωθεί η περίοδος, ενώ συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από τη Pink Paper γι' αυτό. Και ο προσελέτης είναι ήδη στημένος στην γραμμή. Κάνει την πρώτη βολή του. Γενικά δεν τα έχουν πάει καλά από την γραμμή της φιλανθρωπίας και οι δύο ομάδες. Βάζει την δεύτερη με το 59-44. Σακής. Αρκούζης. Μπάλα στον Σακή. Υπάρχει φάουλ από τον Ρόκα και είναι και το τέταρτο για τους Ανούσους, ενώ είναι το τρίτο δικό του. Σακής. Θέλει να συνεργαστεί με τον Θεοδόρου. Πρόλαβε εκείνος την μπάλα. Αζάρ θα το πάρει στα 3 δευτερόλεπτα. Δεν βρήκε ο Δεκαστεφάνη όμως η μπάλα και τώρα ο Φίκας στην επίθεση των Ανούσιων. Ρόκας έχει αυτοπεποίθηση, το παίρνει, το βάζει και αυτό. Είναι καυτός και το αποδεικνύει. Στα 2:44 πλέον. Με τον Ρόκα να κουβαλάει στις τελευταίες φάσεις. Να χτυπάει μέσα αιρή τρίποντα. Και στην 18 πλέον και πάλι διαφορά. Ο Σελέτης. Ρόκα. Σ' απέναντι Λιώρης προσπαθεί κατευθείαν να βρει τον Τσακαράκη. Είναι δυσκόλες αρκετά νομίζω αυτή η πάσα. Αλλά οι Ανούσοι παραμένουν στην επίθεση. Ο Ντομίχος θα περάσει τώρα στο μάτς. Παίρνει την θέση του Θεοδόρου. Oh,
Ρόκας. Ρόκας. Μέσα και αυτό. Τι κάνει σήμερα. 65-44. Σεληνιασμένος Ρόκας. Το ένα τρίποντο μέσα μετά το άλλο. Στο συν 21 πλέον η διαφορά. Ανενόχλητος από το πλάι. Καρπούζης δεν μπορεί να εστοχίσει. Ναι, ευκαιρία για τον ίδιο από πιο μακριά αυτή τη φορά. Αλλά είναι η ίδια η κατάληξη. 50 δευτερόλεπτα ακόμα για το φιναλικό της τρίτης περίοδου. Κρατάει ο Λιώρης εκτός ισορροπίας. Θέλει στα ζώρα να πάρουν και τέτοια τους οι γηπεδούχοι. 3-1-2-2. Καρπούζης. Έξτρα πάσα για τον Σάκη. Και αυτό θα σκοράρει για το 65-46. Αποκλήση 5 δευτερολέπτων στα δύο χρονόμετρα. Σαγκαράκι κάτω από την ρακέτα, δεν τελείωσε καλά. Αζάρ μαζεύει, 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για το Sting Paper. Κακή στα 4. Καρπούζης εκτελεί. Αστοχή όμως και τελειώνει και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 65-46. Έτοιμα για να ξεκινήσει και το 4ο δεκάλεπτο. Να μετράει αντίστροφα μόλις ξεκίνησε. Με το σκορ να μας βρίσκει στο 65-46. Στο συν 19. Οι σημερινοί γηπεδούχοι, οι οποίοι ήταν τους αντιπάλους τους στα μέσα της προηγούμενης περίοδου, να φτάνουν στο μείον 8. Ωστόσο, με σερή τρίποντα και τον Ρόκα να κάνει ένα τρομερό παιχνίδι, κατάφεραν να ξεφύγουν και πάλι και να απομακρυνθούν. Ο Ζησόπουλος εδώ δείχνει να έχει χτυπήσει. Μπορεί να συνεχίσει όμως. Δεν θα περάσει εκτός. Στην baseline ο Ρόκας. Για να βάλει μέσα την μπάλα, ενώ απομένουν 6 δευτερόλεπτα τώρα για τους Ανούσιους. Παίρνει και εκτελεί ο προσελέτης κατευθείαν για να προλάβει και τον χρόνο. Καραντής ανανεώνει. Προσελέντης τον Καρατζή, αριστερά εκείνος, πας απέναντι, Ρόκας. Υπάρχει φάουλ τον Καρπούζη. Πήγε για πάσα ο Ρόκας, γι' αυτό και δεν είναι βολές. Καρατζής γυρίζει με το δεξί, προλαβαίνει την άμυνα του Κοντομίχου για το 67-46. Στο συν 21 πλέον η διαφορά, η μέγιστη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Τσάκος. Στην πολυκοσμία βρήκε την πάσα για τον Κοντομίχο. Ένα σουτ για δύο πόντους. 69-67-48, με συγχωρείτε. Θα έρθει όμως άμεσα η απάντηση από τον Θήκα. 69-48. Ο Τσάκος. Καρπούζης. Θέλει να βρει απέναντι τον Τζησόπουλο. Παρακινδυνευμένη πάσα. Ο Ντομίχος θα βρει μπαλά στα πόδια του Ρόκα. Και έτσι ανανεώνεται για το ρολόι. 14 δευτερόλεπτα έτσι για τους Big Paper. Ο Τσάκος. Ένα πάρα πολύ μακρινό σουτ. Αζάρ πήδηξε ψηλά, δεν καταφρόμοντα να συγκρατήσει την παλέτα στους αγωνιστικών ορίων. Κατοχή για τους Ανούσιους. Το Τελέτης. Τίποντο από τον Λιώρη. Πανέφερε ο Μποτσάκος. Αυτός έχει την μπάλα στα χέρια του. Αυτός τον Αζάρ. Ο Ντομίχος έχει βάλει στην πλάτη τον Καρατζή. Θα του πάρει και το φάουλ. Πρώτο ματικό και για τους Ανούσιους. Ανούσιους.
την πρώτη βολή ο Κοντομίχος, ήταν και νωρίτερα. Έχουν πετάξει αρκετές προσπάθειες από την γραμμή της φιλανθρωπίας και οι δύο ομάδες σήμερα. Θα βάλει την δεύτερη. Μέχρι το 69-49. Τελέντης. Βρήκε χώρο. Εκτέλεσε ο Φίκας, δεν το βάλε. Αρκουζής. Μέσα στα δεξιά στον Ζησόπουλο. Έχει φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τους Ρος, 2-1 τα ομαδικά. Στην επαναφορά ο Ζησόπουλος. Ο Ντομίχος είναι για τρεις το σύντο αυτή τη φορά. Είναι και αστοχόμος και ο Καρατζής αφήνει στον Ρόκα. Τελέντης. Ρόκας είναι μόνος του. Θα κερδίσει όμως και πάλι η γηπεδούχη. Καρατζής από το ίσως βολή. Στάπα τον Κοντομίχο. Ροποτσάκος. Οργανώνει τώρα την επίθεση για την ομάδα του. Σε χέρια τον προσελέτη βγαίνει ο Καρατζής πάνω του και αυτός θα του κάνει το φάουλ. Απορεί ο ίδιος. Ωστόσο οι διαιτητές λένε ότι υπήρξε φάουλ με το σώμα. Στα τρία ομαδικά φτάνουν πλέον οι γηπεδούχοι. Έξω, πρώτη βολή. Νομίζω έχουμε πάρα πολύ ώρα να δούμε κάποιο 2-2 από την γραμμή των βολών. Θα βάλει την δεύτερη τώρα ο Ποτσάκος. Για το 69-50. Προσελέτης. Στον Ρόκα. Άφησε ωραία στον Λιώρη από κοντά και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το 91-50. Ο Τσάκος. Με το ένα χέρι πολύ ωραίο τελείωμα. Το 91-52. Μακρινή πάσα, δεν θα βρει κάποιον συμπαίκτη. Τρεις αλλαγές τώρα για τους Pink Paper. Καμπόσος, Θεοδόρου και Σάκης στο παρκέ. Καρπούζης, Ποτσάκος και Αζάρ στον πάγκο. Ο Ρόκας αποσύρθηκε, γι' αυτό και άκουτε τα χειροκροτήματα από τους συμπαίκτες του. Στην θέση του πέρασε ο Τσακαρακής. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Καμπόσος. Στην γωνία ο Θεοδόρου πήρε το σουτ. Έκανε έρμπολ, μπήκε στην πορεία της μπάλας όμως ο Κοντομίχος και με δεύτερη ευκαιρία θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 71-54. Φίκας. Ο Τελέντης. Καγκαράκης. Απέναντι στον Λιωρή. Προσελέτησε ένα μακρινό σουτ μπροστά τον Σακή. Εύστοχος. 74-54. Σακής. Λισόπουλος. Καλή άμυνα από τον Λιωρή. Καμπόσος δεν θα διστάσει να εκτελέσει ένα κοντό σουτ. Καρατζής θέλει να βρει γρήγορα τον Φίκα. Περιμένει αυτός τους συμπαίκτες του. Σανταράκης. Μπαλά φτάνει στον Φίκα και πάλι για να πάρει ένα μαρκάρι στο τρίποντο. Ακόμα ένα τρίποντο παίρνει στη λίστα για τους γηπεδούχους. 77-54.
Πάρα πολύ καλό μάτς για τους ανούσιους απόψε. Πάρα πολύ καλά ποσοστά. Πίσω από τα 6.75. Έχουν κυριαρχήσει απόλυτα κόντρες τους Pink Paper, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν δεν θα ξεκινήσουν καλά τις καλοκαιρινές υποχρεώσεις τους. Θυμίζω αυτό είναι το πρώτο δικό τους παιχνίδι στη Summer Master League. Ακόμα ένα, ο Λιώρης και αυτό στο χώρο. 80-54. Βροχή τριπούντων σήμερα στον Άγιο Νικόλαο. Σακής αφήνει στον Καμπόσο. Σακής ξανά, παραλίγο να μπερδευτεί. Στα 3 δευτερόλεπτα το ρολόι, πρέπει να εκτελέσει ο Θεοδόρου. Δεν είχε δει το ρολόι, γιατί το χρονόμετρο φτάνει στο 0. Και 40 ακόμα για την λήξη. Φέρουμε ήδη τον νικητή, απλά μένει να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Αναμέτρηση προσελέτης εδώ το Χαβάτης, η Ροζ. 83-54. Σακής. Σε χέρι με χέρι με Ζησόπουλο Θεοδωρού. Ο Δομήχος κερδίζει το φάουλ. Βρέθηκε στο παρκέ. Τώρα θα σηκωθεί με την βοήθεια του Καρατζή και του Προσελέντη. Και 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι και μια προσπάθεια να σκουπιστεί το παρκέ. Συνέχεια με Θεοδόρου. Καμπόσος. Θεοδόρου. Παίρνει τον φάουλο από τον Καρατζή. Και αυτό στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Γύρω προς Ελέντης. Καρατζής. Αυτή την μπάλα στο καλάθι και αυτός. 85-54, η διαφορά έχει ξεφύγει πλέον. Και 35 ακόμα. Σακής. Καμπόσος θα το τολμήσει. Θα το βάλει. 85-57. Προσελέτης. Άρα λίγο να γίνει το λάθος. Κλέψουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ζησόπουλος θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι για το 85-59. Άστοχος την βολή. Βρήκαμε μόλις το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Σε τον Ρόκα. Καρατζή στα 7. Πάσα πίσω από την πλάτη για τον Καρατζή. Πάρα πολύ όμορφη επίθεση, η οποία καταλήγει σε ένα φάουλ πάνω στον Καρατζή και αυτός θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία εδώ ανάμεσα σε Ρόκα, Καρατζή και Τζαγκαράκη.
κρίμα που δεν μπήκε το καλάθι να μπει και στα highlights αυτή η φάση. '86-59 πλέον. Μέσα και η δεύτερη. 87-59. Σακής τελευταίες στιγμές στο μάτς. Καμπόσος, εκτέλεσε κιόλας, όλα στο σίδερο και έτσι φτάνουμε στο φινάλε νίκη λοιπόν για τους Ανούσιους, οι οποίοι θα πανηγυρίσουν την δεύτερη νίκη τους σε εισάριθμο παιχνίδια. Θα πάνε στο 2-0 ενώ από την άλλη Pink Paper θα ξεκινήσουμε τα αριστερό το καλοκαιρινό πρωτάθλημα. Θα πάνε στο 0-1.